Μιλιά Γρεβενών βρέθηκε το Ελληνικό Κέντρο Παρατήρησης ώστε να σας παρουσιάσει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της περιοχής. Στο μουσείο εκτίθονται πάνω από 2.000 παλαιοντολογικά ευρήματα που βρέθηκαν έπειτα από ανασκαφές στην περιοχή. Για τις ανασκαφές στη Μιλιά Γρεβενών και για τα σημαντικά ευρήματα αυτών θα μας μιλήσει η καθηγήτρια παλαιοντολογίας του Αποθού, η κυρία Ευαγγελία Τσουκαλά, καθώς υπήρξε επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που πραγματοποίησε τις ανασκαφές. Ευλογημένος τόπος είναι η Δυτική Μακεδονία. Έχει άφθονα πολυθώματα που κυρίως αφορούν προβοσκιδωτά. Στην περιοχή των Γρεβενών ανακαλύφθηκαν από το 1990 πολλά πολυθώματα που ανήκουν σε προβοσκιδωτά. Η πρώτη ανακάλυψη έγινε μετά από πληροφορία που έδωσε ο Δημήτρης Ζησόπουλος από τα Γρεβενά ότι στην περιοχή των Αμπελιών βρέθηκε ένας ελέφαντας κοντά στην αυλή του παππού του. Οι ανασκαφές μας από εκεί μας οδήγησαν στην ανακάλυψη ενός ημιτελούς σκελετού από έναν αρχαϊκό ελέφαντα ηλικίας 200.000 ετών. Το ύψος αυτού του ζώου ξεπερνούσε τα 4 μέτρα. Τα πολυθώματά του βρίσκονται στο Μουσείο της Μιλιάς. Μετά από πληροφορίες που είχα από τον δάσκαλό μου, τον καθηγητή τον Ιωάννη Μελέντη, ότι στη Μιλιά κάποιος ντόπιος, ο Θανάης ο Δελιβός, έδειξε κάτι απολυθώματα σε ανθρώπους που βρισκόταν εκεί πέρα, ακολουθήσαμε τις πληροφορίες αυτές και έτσι ξεκίνησε μία μεγάλη ανασκαφική έρευνα από το 1996. Πρώτα στη θέση Μιλιά 1, όπου ανακαλύφθηκε και το πρώτο ζεύγος των χαυλιοδόντων ενός προβοσκιδωτού ηλικίας 3 εκατομμυρίων ετών. Εντυπωσιακό ήταν το μήκος αυτών των χαυλιοδόντων που έφτανε το 4 μέτρα και 39 εκατοστά. Αργότερα, το 2006, με τις έρευνες μέσα στο Αμορυχείο, εντοπίστηκε και ένα δεύτερο ζεύγος χαυλιοδόντων που το μήκος ξεπερνούσε τα 5 μέτρα, 5 μέτρα και 2 εκατοστά ακριβώς. Μετά από έρευνα που έγινε για πολλά χρόνια, αποδείχτηκε τελικά ότι αυτά τα δύο ζευγάρια των χαυλιοδόντων ήταν τα μεγαλύτερα δόντια που βρέθηκαν ποτέ και έτσι καταχωρήθηκαν στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο γιατί δείχνει την ιδιαιτερότητα που έχει η περιοχή εκείνη. Επιπλέον, ο σκελετός που βρέθηκε αυτού του ζώου, που λέγεται Μάμουτ Μπορσόνι, αυτός ο μαστόδοντας των 3 εκατομμυρίων ετών, μας δίνει τη δυνατότητα για την αναπαράστασή του. Ήταν λοιπόν ένα ζώο, το οποίο το ύψος του έφτανε τα 3,5 μέτρα, ήταν από τους γιγαντιαίους μαστόδοντες, ενώ οι ελέφαντες ήταν ψηλά ζώα, οι μαστόδοντες ήταν ζώα που είχαν μήκος. Έτσι λοιπόν η αναπαράστασή του μας έδειξε για πρώτη φορά παγκοσμίως την εικόνα του ζώου όπως ήταν πριν από αυτά τα εκατομμύρια χρόνια. Επιπλέον για την παλαιοντολογία δεν παίζει ρόλο μόνο ένα ζώο που βρέθηκε σε μία θέση ανασκαφής, αλλά το σύνολο της πανίδας. Το σύνολο της πανίδας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή αυτή της Μιλιάς, γιατί περιλαμβάνει ζώα τα οποία πρώτη φορά βρέθηκαν στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα ο τάπιρος, όπως για παράδειγμα η γιγαντιά αρκούδα που λέγεται αγριοθύριο, πολλά είδη βοηδών, μεταξύ των οποίων ένα νέο είδος, ο γκρεβενομπός,
είναι ένα βοηδές μεγέθους μεταξύ μικρών βοηδών και μεγάλων βοηδών. Και έχουμε επίσης και μία σειρά από τα υπάρια, όπως λέγεται. Έχουμε ρινόκερο, είναι ένα καταπληκτικό κρανίο που βρέθηκε εκεί πέρα. Και επίσης πολλά σαρκοφάγα και άλλα ζώα. Είναι δυνατόν με όλα αυτά εδώ πέρα, με τη σύνθεση της πανίδας, να κάνουμε την αναπαράσταση του περιβάλλοντος. Και εκείνο που μας λέει για το τι ακριβώς υπήρχε τότε στα 3,5 εκατομμύρια χρόνια, είναι η παρουσία του τάπηρου που σήμερα ζει στη Νότια Αμερική και στην Ανατολική Ασία, μέσα σε ζούγκλα, άρα εκείνο το περιβάλλον ήταν κάτι παρόμοιο με το σημερινό. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι μαστόδοντες θέλανε 350 κιλά φυτικής τροφής κάθε μέρα και 250 λίτρα νερού, καταλαβαίνουμε ότι η ανάγκη για να χορταίνουν αυτά τα ζώα εκεί πέρα ήταν πολύ μεγάλη, άρα είχαμε πλούσια βλάστηση και πολλά νερά. Το ίδιο μας δείχνουν και οι ρινόκεροι που βρέθηκαν εκεί. Άρα ήταν ένας τόπος ο οποίος είχε άφθονη τροφή και άφθονα νερά. Έτσι μπορούμε να τον παραστήσουμε, να πούμε για αυτόν τον τόπο, να τον χαρακτηρίσουμε ότι ήταν ο τελευταίος παράδεισος. Και αυτό το λέμε γιατί με το τέλος του Πλιοκένου, που η θερμοκρασία ήταν σχετικά ψηλή, άρχισε μετά η περίοδος των παγετώνων. Η περίοδος των παγετώνων, στα 2,5 εκατομμύρια χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν αυτά τα ζώα που ήταν θερμών κλιμάτων και μετά να αντικατασταθούν από ζώα τα οποία ήταν προσαρμοσμένα στο πολύ κρύο. Ήταν οι 4 παγετώδεις και 4 μεσοπαγετώδεις περίοδοι που ακολούθησαν τη διάρκεια του Πλειστόκαινου με τις αντίστοιχες μορφές των ζώων που ήταν προσαρμοσμένες μέσα στις αντίστοιχες αυτές περιόδους. Η παλαιοντολογία είναι μια επιστήμη η οποία δεν έχει βρει τη θέση που της αξίζει στην Ελλάδα. Ασχολείται με τα λείψανα των ζώων και των φυτών του παρελθόντος, δηλαδή σε βάθος εκατομμυρίων ετών. Πολλά απολιθώματα ελληνικά κοσμούνε σχεδόν τα περισσότερα μουσεία φυσικής ιστορίας όλου του κόσμου. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα εθνικό μουσείο φυσικής ιστορίας που να στεγάζει τα ελληνικά απολιθώματα, δηλαδή την γνώση της προϊστορίας πέρα από την πλούσια ιστορία που έχει η Ελλάδα. Η παλαιοντολογία ασχολείται με τα λείψανα των ζώων και των φυτών και σε ορισμένα μέρη έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πλούτο που μας δείχνει την φυσική ιστορία και την ιστορία, την προϊστορία ενός τόπου. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σμιλιάς Γρεβενών σου δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσεις και να θαυμάσεις πληθώρα απολιθωμάτων. Τα απολιθώματα αυτά προέκυψαν από οστά ζώων που ζούσαν στην περιοχή πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Τέτοια ζώα ήταν οι μαστόδοντες, μαχαιρόδοντες, αρκούδες, αγριοθύρια, ρινόκεροι, βοηδοί, ελαφοειδοί και άλλα. Τα ζώα αυτά ήταν διαφορετικά από τα σημερινά και ζούσαν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από το σημερινό, που χαρακτηριζόταν από πυκνή βλάστηση, εκτάσεις σαβάνας και άφθονο νερό. Τα πιο εντυπωσιακά απολιθώματα είναι τα 2 ζευγάρια χαβλιοδόντων που είναι και τα μεγαλύτερα στον κόσμο, ενώ η πλειοψηφία των εκθεμάτων του μουσείου προέρχονται από μαστόδοντα, πράγμα που μπορεί να χαρακτηρίσει τα Γρεβενά ως τη γη των ελεφάντων. Επιπλέον, στο μουσείο υπάρχουν απολιθώματα ασπόνδυλων θαλάσσιων οργανισμών όπως κοχύλια, αχινή, δόντια καρχαρία και κοραλιών ηλικίας 30 εκατομμυρίων ετών. Το πλήθος, η ποικιλία αλλά και τις παγκόσμιας σημασίας απολιθώματα καθιστούν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σμιλιάς Γρεβενών ένα μοναδικό προορισμό για τον επισκέπτη που μπορεί να γνωρίσει την προϊστορία της ευρύτερης περιοχής.